just cried. I just cried out to God for his help and just said, please. I just felt so broken and so violated. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στις αληθινές ιστορίες thriller. Πριν σας πω οτιδήποτε άλλο, θέλω να σας κάνω μια πολύ βασική ερώτηση. Θα αντέχατε να μείνετε κλεισμένοι για 7 ολόκληρα χρόνια μέσα σε ένα κουτί? Κάποιοι τώρα θα νομίζετε ότι τρελάθηκα, αλλά στην σημερινή αληθινή ιστορία θα δούμε ένα συμβάν που απαντάει ακριβώς σε αυτήν την ερώτηση. Σήμερα θα σας διηγηθώ την ιστορία της Colleen Stan, μιας 20χρονης από το Riverside της Καλιφόρνια, που έφτασε σε σημείο να ξεχάσει την λέξη ελευθερία. Ειλικρινά, η φράση «άρρωστη ιστορία» είναι πολύ λίγη σε αυτό που θα ακούσετε σήμερα. Οπότε μείνετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, γιατί εκεί κιόλας θα κληθείτε εσείς να δώσετε τον τίτλο στην ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με όσα θα ακούσετε. Εσείς καθίστε αναπαυτικά και αφήστε με να σας πω μια ιστορία. Έτος 1976. Η σημερινή ιστορία θα ξεκινήσει λίγο διαφορετικά από τις προηγούμενες αυτής της σειράς. Θα ξεκινήσουμε από την ιστορία μιας κοπέλας με το όνομα Marlise Spanaky. Στις 31 Ιανουαρίου του 1976, η Marlise Spanaky μαζί με τον αραβωνιαστικό της John Barroth έχουν πάει σε ένα τοπικό παζάρι στο Τσίκο της Καλιφόρνια για βόλτα και ψώνια. Το ζευγάρι είχε μετακομίσει πολύ πρόσφατα σε αυτή την περιοχή και η αλήθεια είναι πως η Marlise δεν είχε καταφέρει ακόμη να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Η μη προσαρμογή της όμως, όπως καταλαβαίνετε, έφερνε νεύρα και τριγμού στην σχέση της και καταλήγει κατά τη διάρκεια της βόλτας του στο τοπικό παζάρι με τον σύντροφό της να τσακώνονται πολύ έντονα και να χωρίζουν οι δρόμοι τους. Όχι μόνιμα, καταλαβαίνετε, είναι από αυτούς τους καυγάδες που ένας λέει στον άλλον «γυρίζω σπίτι μόνος μου» ή «μόνη μου» ή «φεύγει μόνος του με νεύρα για να περπατήσει λίγο και όταν ηρεμήσει να επιστρέψει και πάλι ήρεμος στο σπίτι του». Ο Τζον λοιπόν, εφόσον η Marlise έφυγε και τον άφησε μόνο του στο παζάρι, γύρισε σπίτι μόνος του περιμένοντας τη σύντροφό του να επιστρέψει, μόλις ηρεμήσει φυσικά, για να μιλήσουν και να τα βρουν. Μόνο που υπάρχει ένα πρόβλημα, κυρίες και κύριοι, η ώρα έχει πάει μεσάνυχτα και η Marlise δεν έχει ακόμη επιστρέψει σπίτι. Ο Τζον καταλήγει να κοιμάται περιμένοντας την Marlise και με το που ξυπνάει το πρωί, τι κάνει λέτε, παίρνει αμέσως τηλέφωνο για να δηλώσει εξαφάνιση? Μήπως παίρνει τηλέφωνο τους γονείς της να ρωτήσει μήπως ρε παιδί μου πήγε σε εκείνους? Όχι κυρίες και κύριοι, ο Τζον απλά περιμένει, σου λέει, ακόμη θα είναι εκνευρισμένη, μόλις ηρεμήσει θα γυρίσει. Αφήνει λοιπόν να περάσει ολόκληρη ημέρα και το βράδυ το παίρνει απόφαση πως κάτι δεν πάει καλά και απευθύνεται στην αστυνομία. Όπως είναι φυσικό, η αστυνομία για την εξαφάνιση της Marlise θεωρεί νούμερο ένα ύποπτο τον σύντροφό της. Μία υποψία που πολύ γρήγορα επιβεβαιώνεται αναλυθής αφού ο John Barroth δεν είχε και κάτι να κρύψει, δεν είχε κάνει κάτι κακό στην Marlise. Έτσι λοιπόν και επίσημα, λίγες ημέρες μετά, η Marlise Spanaky δηλώνεται ως αγνοούμενη με την αστυνομία να μην καταφέρνει ποτέ να την βρει. Είναι λες και ξαφνικά η 18χρονη Marlise να έγινε κάποιος. Μεταφερόμαστε τώρα ένα χρόνο μετά, στις 20 Μαΐου του 1977 και αυτή τη φορά θα πάμε στο Eugene του Oregon και στην περίπτωση της Colleen Stan. Η Colleen ήταν ένα παιδί χωρισμένων γονέων που εκείνοι φρόντιζαν όμως να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους ακόμη και αν εκείνοι ήταν χωριστά. Ήταν η μεγαλύτερη από τα αδέρφια της, αμφιθαλή και ετεροθαλή, οπότε είχε αναπτύξει σε μεγάλο βαθμό τις ικανότητες της φροντίδας, της υπομονής και της υπευθυνότητας. Αρετές που στη συνέχεια αυτής της ιστορίας θα αποδειχθούν σωτήριες για εκείνη. Στα 19 της η Colleen αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά της, να φύγει μακριά από την οικογένειά της, γι' αυτό και μετακομίζει μαζί με κάποιους φίλους της στο Eugene του Oregon. Στις 20 Μαΐου του 1977 λοιπόν, μια κολλητή φίλη της 20χρονης Colleen που μένει στο Westwood της Καλιφόρνια έχει γενέθλια. Η Colleen Stan λοιπόν αποφασίζει να κάνει έκπληξη στην κολλητή της πηγαίνοντας κρυφά στην περιοχή της. Ο τρόπος που κατέληξε να το κάνει αυτό, το auto-stop.
Ίσως τώρα σε κάποιους θεατές να ακούγεται περίεργο ένα μικρό κορίτσι να κάνει auto-stop για να πάει από μία περιοχή σε μία άλλη. Όμως, παιδιά, εκείνη την εποχή δεν ήταν. Η Κολίν ξεκινάει το πρωί της 20ης Μαΐου από το σπίτι της και αφού άλλαξε αρκετά οχήματα στη διάρκεια της διαδρομής, φτάνει στη μικρή πόλη Red Bluff της Καλιφόρνια. Το μόνο που της έμενε τώρα είναι να βρει έναν εθελοντή για να την πάει στον τελικό της προορισμό. Όμως αυτός ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει δεν ήταν και ο πλέον πολυσύχναστος. Είχε βέβαια προτάσεις για να την πάρουν μαζί, όμως ήταν προτάσεις που πήγαζαν από την ελκυστική της εμφάνιση. Όχι και τόσο έντιμες, αν καταλάβετε τι θέλω να πω. Μέχρι που λίγες ώρες μετά, επιτέλους, ένα αμάξι με ένα ζευγάρι μέσα σταματάει και προσφέρεται να την πάρει μαζί του. Η Κολίν, νιώθοντας ασφάλεια λοιπόν που είδε το ζευγάρι μέσα στο αμάξι, μπαίνει μέσα και ένιωσε ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια όταν είδε πως στο πίσω κάθισμα ήταν και το μικρό τους μωράκι. Όπως είναι φυσικό, κατά τη διάρκεια της διαδρομής έπιασαν την κουβέντα, ο άντρας οδηγός ρωτούσε διάφορα πράγματα την μικρή Κολίν, όπως το από πού είναι, τι σπουδάζει, με τι ασχολείται, γενικά έκανε διάφορες ερωτήσεις όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι, τίποτα το περίεργο δηλαδή, μέχρι που πάνω στη συζήτηση η Κολίν που είχε αρχίσει να νιώθει πολύ άνετα με το ζευγάρι, κάνει ένα μεγάλο λάθος. Λέει ναι μεν πως πάει στο Westwood για να κάνει έκπληξη στη φίλη της, όμως επίσης λέει πως δεν ξέρει κανείς ότι έχει φύγει από το σπίτι της, ούτε και το που πάει. Λίγη ώρα μετά λοιπόν, περίπου στα μέσα της διαδρομής, ο άνδρας αναφέρει πως θα πρέπει να κάνουν μία στάση σε ένα βενζινάδικο για ανεφοδιασμό. Έτσι και γίνεται λοιπόν, σταματάνε στο βενζινάδικο, η γυναίκα με το παιδί πάνε μέσα στο κατάστημα για να αγοράσουν κάτι να πιούν, η Κολίν πάλι πηγαίνει στην τουαλέτα και ο άνδρας μένει στο αμάξι. Γυρίζοντας τώρα η Κολίν, βρίσκει τους πάντες στο αμάξι, αλλά αυτή τη φορά δίπλα της στο πίσω κάθισμα δεν είναι το μωρό το οποίο το κρατά μπροστά στην αγκαλιά της η γυναίκα, αλλά ένα περίεργο ξύλινο κουτί. Η Κολίν, παρόλο που τρόμαξε με την εικόνα του κουτιού, δεν μίλησε γιατί δεν πρόλαβε, άλλωστε αφού ο άνδρας ξεκίνησε αμέσως το αμάξι για να συνεχίσουν την διαδρομή τους. Λίγη ώρα μετά, η γυναίκα αυτή τη φορά λέει στην Κολίν πως θα κάνουν μία στάση σε ένα σημείο της διαδρομής όπου υπάρχουν κάποιες παγωμένες σπηλιές που θέλουν να δουν. Το ζευγάρι σταματάει λοιπόν σε ένα απόμερο μέρος με το αμάξι δίπλα από ένα μικρό ποταμάκι, η γυναίκα με το παιδί και πάλι απομακρύνονται από αυτό και πριν προλάβει η Κολίν να καταλάβει κάτι, ο άνδρας πετάγεται γρήγορα στο πίσω κάθισμα και βάζει ένα μαχαίρι στο λαιμό της Κολίν. Της λέει πως δεν θα της κάνει κακό μόνο εάν κάνει ό,τι της πει. Η Κολίν, όπως είναι φυσικό, έντρομη και σαστισμένη, γνέθει καταφατικά στον άντρα και εκείνος παίρνει αυτό το περίεργο ξύλινο κουτί που ήταν δίπλα της και της το φοράει στο κεφάλι, κλειδώνοντάς το με τα λουριά που προανέφερα και μετέπειτα της έδεσε και τα χέρια για να μην μπορεί να το βγάλει. Αυτό το κουτί, κυρίες και κύριοι, εκτός από το ότι κάλυπτε εντελώς την όραση της Κολίν, ήταν επενδυμένο με τριπλή στρώση ηχομονωτικού υλικού για να μην μπορεί να ακούσει κανείς τις κραυγές του θύματος που το φοράει. Η 20χρονη Κολίν, δυστυχώς, είχε πέσει στα χέρια ενός πολύ άρρωστου ανθρώπου. Ο άνδρας μεταφέρει το θύμα κατευθείαν στο υπόγειό του με το που φτάνουν, το οποίο εννοείται πως είχε ακόμη το κουτί στο κεφάλι του, μην μπορώντας να δει που βρίσκεται. Και όχι μόνο δεν της βγάζει το κουτί από το κεφάλι, αλλά την εκδίνει και της κρεμάει τα δύο της χέρια από το ταβάνι και τα δύο της πόδια στο έδαφος, σχηματίζοντας το σώμα της στο γράμμα Χ. Και την αφήνει να κρέμεται στον αέρα για ένα ολόκληρο βράδυ. Την επόμενη μέρα τώρα, αφού ο άνδρας είχε γυρίσει από τη δουλειά του, ξεκρεμάει την Κολίν, την βάζει να καθίσει σε ένα σκαμπό, της βγάζει το κουτί από το κεφάλι και προς μεγάλη έκπληξή του, εκείνη ούτε φωνάζει, ούτε αντιδράει νευρικά. Αντιθέτως, είναι πολύ εξουθενωμένη, πονάει πολύ και γι' αυτό το λόγο της φέρνει ένα πιάτο
φαΐ και νερό για να πάρει ξανά δυνάμεις. Εκείνη όμως, στην κατάσταση που βρισκόταν, αρνείται να φάει, δεν μπορούσε να φάει, κάτι που όχι μόνο δεν μπόρεσε να δεχθεί ο απαγωγέας της με τίποτα, αλλά γίνεται έξαλλος καταλήγοντας να την μαστιγώνει για παραδειγματισμό. Και μόλις σταματάει, της δένει τα μάτια και την κρεμάει ξανά από το ταβάνι. Η Κολίν, ακούγοντας περίεργους θορύβους στο χώρο όσο ήταν κρεμασμένη, μπορούσε να δει ελάχιστα κάτω από το πανί που της είχαν δέσει τα μάτια και προς μεγάλη της έκπληξη είδε το ζευγάρι που την είχε απαγάγει να συνευρίσκεται ερωτικά ακριβώς κάτω από τα πόδια της. Μόλις το ζευγάρι τελειώνει ό,τι έκανε, ο άνδρας ξεκρεμάει την Κολίν, την αφήνει για λίγο να ξαποστάσει στο σκαμπό και μετά της φοράει ξανά το ξύλινο κουτί στο κεφάλι. Και αυτή τη φορά την αλυσοδένει σε ένα κρεβάτι παρόμοιο με αυτό του προκρούστη, δένοντας δηλαδή τα άκρα της και τραβώντας τα με αλυσίδες μέχρι να τεντώσουν. Και κρατιέστε, την αφήνει έτσι για 10 ολόκληρες ημέρες και κυρίες και κύριοι, το πιο άρρωστο κομμάτι της ιστορίας δεν έχει έρθει ακόμη. Μετά από 10 ημέρες λοιπόν καθυλωμένη στο κρεβάτι, βλέποντας μόνο σκοτάδι, η Κολίν βλέπει επιτέλους φως. Ο άνδρας της δίνει 20 λεπτά ελευθερίας και την αφήνει να πάει στην τουαλέτα, πάντοτε βέβαια υπό την επίβλεψή του. Μόλις πέρασαν αυτά τα 20 λεπτά, ο άνδρας έβαλε ξανά το κουτί στο κεφάλι της Κολίν και αυτή τη φορά δεν την έδεσε στο κρεβάτι του προκρούστη, αλλά την έβαλε μέσα σε ένα ξύλινο κουτί, ειδικά κατασκευασμένο για να χωράει το σώμα της, αλλά να μένουν έξω τα άκρα της, να αιωρούνται για να μπορέσει να τα δέσει με τις αλυσίδες που ήταν τοποθετημένες εξωτερικά του κουτιού. Όσο βέβαια έκανε αυτήν την αλλαγή, η Κολίν κατάφερε να δει πως στη ζώνη αυτού του άνδρα αναγραφόταν ένα όνομα. Κάμερον. Κρατήστε το. Και από εκείνη την ημέρα και μετά λοιπόν, αυτή θα ήταν και η καθημερινή ρουτίνα της Κολίν. 20 λεπτά ελευθερίας για να φάει και να πάει τουαλέτα και μετά ξανά μέσα στο κουτί. Κάτι που διήρκησε για 6 μήνες. Μετά τους 6 μήνες τώρα, ο άνδρας έγινε πιο δημιουργικός. Της έφτιαξε ένα νέο τριγωνικό κουτί αυτή τη φορά για να μένει μέσα η Κολίν, όχι για να νιώθει πιο άνετα, αλλά για να χωράει τέλεια κάτω από την σκάλα του υπογείου. Και δοκίμαζε νέες τεχνικές βασανιστήριων πάνω της, όπως μαστίγωμα με διάφορα εργαλεία, κάψιμο των γεννητικών οργάνων της και ηλεκτροσοκ. Όμως κυρίες και κύριοι, εκτός από όλα αυτά τα άρρωστα, έκανε και κάτι ακόμη. Της ζήτησε να υπογράψει ένα συμβόλαιο σκλαβιάς. Ο απαγωγέας της Κολίν λοιπόν βάζει ένα συμβόλαιο μπροστά από την όμηρό του και την πληροφορεί πως είναι μέλος μιας οργάνωσης με τίτλο «Η Εταιρεία», όπου όπως της εξήγησε είναι κάτι σαν αίρεση που έκανε αγοραπολισίες σκλάβων. Της λέει πως εκείνη έχει επιλεγεί από την εταιρεία να είναι η δική του η σκλάβα και πως εάν κάνει κάποια κίνηση να αποδράσει, τότε η εταιρεία θα βρει και εκείνη αλλά και την οικογένειά της και θα τους σκοτώσει όλους. Μπορεί τώρα να σας ακούγονται παιδιά αστεία όλα αυτά που σας λέω και λίγο δύσκολο να τα πιστέψει κάποιος, αλλά θέλω να αναλογιστείτε την νοητική κατάσταση, την ψυχολογική κατάσταση που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή η Κολίν. Μιλάμε για μια 20χρονη κοπελίτσα που βασανιζόταν καθημερινά από έναν άγνωστο τύπο, ο οποίος προσπαθούσε να τη χειραγωγήσει με κάθε τρόπο, κάθε στιγμή, όταν ήταν αντιδραστική την τιμωρούσε παραδειγματικά και όταν είχε δεκτική συμπεριφορά την επενούσε με μικρά προνόμια όπως να την αφήνει λίγο πιο πολύ έξω από το κουτί. Είναι πολύ λογικό λοιπόν η Κολίν Σταν να πιστέψει οτιδήποτε θα της έλεγε αυτό το ανθρωπόμορφο τέρας. Και γι' αυτό τελικά πιστεύει και την κάθε λέξη που της λέει για αυτήν την εταιρεία. Στο συμβόλαιο αναγραφόταν το όνομα της Κολίν αλλά και δύο άλλα ονόματα, αυτά των Μάικλ και Τζάνις Πάουερς. Η Κολίν που είχε δει το όνομα Κάμερον στη ζώνη αυτού του άνδρα, του λέει «Νόμιζα που σε λένε Κάμερον». Εκείνος στην αρχή σαστίζει, αλλά τελικά της αποκαλύπτει πως το πραγματικό του όνομα είναι Κάμερον και της γυναίκας του είναι Τζάνις.
και στην εταιρεία είναι οι δυο τους δηλωμένοι ως Powers. Ενώ πρόσθεσε πως η Τζάνις πριν γίνει γυναίκα του ήταν και αυτή σκλάβα του. Ο Κάμερον, ο οποίος είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά με την χειραγώγηση της Κολίν, το 1978 πείθει την όμηρό του να υπογράψει το ψεύτικο συμβόλαιο, απειλώντας την κιόλας πως θα έχει τεράστια προβλήματα εάν αρνηθεί. Και ουσιαστικά βάζει ακόμη ένα λιθαράκι στον τομέα χειραγώγηση του θύματος. Μετά την υπογραφή του συμβολέου από την Κολίν, ο Κάμερον άλλαξε την ρουτίνα της, κάνοντάς την, ας το πούμε, λιγότερο βασανιστική. Πλέον την άφηνε για αρκετά περισσότερη ώρα εκτός του κουτιού, όχι για να κάθεται βέβαια, την ανέβαζε στον πάνω όροφο για να κάνει κάποιες από τις δουλειές του σπιτιού, ενώ εκείνη έπρεπε να ζητάει άδεια από το ζευγάρι για οτιδήποτε ήθελε να κάνει, φωνάζοντας πάντα τον Κάμερον κύριο και την Τζάνις κυρία, αφού φυσικά πρώτα έσκυβε το κεφάλι της. Τώρα, μέχρι εκείνη τη στιγμή πρέπει να σας πω πως ο Κάμερον δεν είχε αγγίξει καθόλου σεξουαλικά την Κολίν. Κυρίως γιατί του είχε απαγορεύσει ρητά η Τζάνις αυτό, όμως εννοείται πως και αυτό θα άλλαζε κάποια στιγμή. Ο Κάμερον όχι απλά ξεκινάει να βιάζει την Κολίν, αλλά το κάνει και μπροστά στην Τζάνις, υποχρεώνοντάς την μάλιστα να παρακολουθεί καθ' όλη την διάρκεια της πράξης. Και αυτό ήταν και το πρώτο του μεγάλο λάθος. Έχουν περάσει 11 μήνες από την ημέρα που η Κολίν απήχθη από το αρρωστημένο ζευγάρι και σε αυτό το σημείο εκείνοι αποφασίζουν για οικονομικούς λόγους να μετακομίσουν. Αφήνουν λοιπόν το σπίτι τους για να μετακομίσουν σε ένα τροχόσπιτο. Ναι, καλά ακούσατε, σε ένα τροχόσπιτο, και όπως καταλαβαίνετε το τροχόσπιτο εκτός των άλλων δεν είχε και κάτι που ο Κάμερον αγαπούσε πάρα πολύ στο παλιό του σπίτι. Δεν είχε υπόγειο. Οπότε τι κάνει, αφήνει την Κολίν να φύγει, εννοείται πως όχι. Βάζει ξανά την δημιουργικότητά του σε λειτουργία και αυτή τη φορά κατασκευάζει ένα νέο ξύλινο κουτί σε σχήμα φέρετρου που το κάνει να χωράει τέλεια κάτω από το κρεβάτι που θα κοιμάται με τη γυναίκα του. Ναι κυρίες και κύριοι, η Κολίν, έχοντας χάσει πια κάθε αμυνά της, θα περνούσε μέσα σε αυτό το κουτί τις 23 ώρες από τις 24 της ημέρας, κάτω από το κρεβάτι τους. Το 1978 η Τζάνις γεννάει στο κρεβάτι του σπιτιού της το δεύτερο παιδί της οικογένειας, εννοείται με την Κολίν κάτω από το κρεβάτι να ακούει τα πάντα, και δύο χρόνια μετά το 1980, ναι παιδιά, όλο αυτό κράτησε δύο ολόκληρα χρόνια, λόγω των αυξημένων εξόδων της οικογένειας η Τζάνις υποχρεώνεται να πιάσει και εκείνη δουλειά. Αυτή η εξέλιξη τώρα είχε κάπως θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα της Κολίν, αφού όσο έλειπε η Τζάνις από το σπίτι, ο Κάμερον άφηνε την Κολίν για πολλή ώρα έξω από το κουτί για να κάνει τις δουλειές του σπιτιού, αλλά την εμπιστευόταν και να προσέχει και τα παιδιά. Μετέπειτα, η Κολίν θα δήλωνε πως μέσα από αυτά τα παιδιά μπορούσε μόνο να αντλήσει θετικότητα για να μπορέσει να μην χάσει την ελπίδα της πως κάποια μέρα ίσως μπορέσει να δει ξανά τους δικούς της. Σε αυτήν τώρα την περίοδο είχε φτάσει ο Κάμερον να μην την υποχρεώνει να κοιμάται πλέον στο κουτί κάτω από το κρεβάτι τους, αλλά στο πάτωμα του μπάνιου. Ναι, ξέρω, ακούγεται κάπως, αλλά για την κατάσταση της Κολίν αυτό θεωρείται βελτίωση. Την άφηνε επίσης να τρώει μαζί με την οικογένεια και κάποιες φορές την άφηνε να πάει και για τρέξιμο. Και τώρα θα ρωτήσει κάποιος, ίσως εύλογα, πώς γίνεται να την άφηνε να πάει για τρέξιμο και εκείνη να μην έκανε προσπάθεια να ξεφύγει. Μήπως ξέχασες φίλε μου ή φίλε μου την εταιρεία? Ο Κάμερον τα είχε σκεφτεί όλα. Όλες αυτές οι ελευθερίες βέβαια δεν ήταν δωρεάν. Ο Κάμερον όσο τις έδινε αυτές τις ελευθερίες τόσο πιο συχνά βίαζε την Κολίν. Και αν ήταν λάθος του να το κάνει αυτό μπροστά στην Τζάνις, τώρα που το έκανε κρυφά, ήταν ακόμη μεγαλύτερο. Αλλά περιμένετε, γιατί δεν θα πιστεύετε τι έγινε στην συνέχεια. Ο Κάμερον μία μέρα επιστρέφει στο σπίτι και ανακοινώνει στην Κολίν πως μπορεί να επικοινωνήσει με την οικογένειά της. Εννοείται πάντοτε υπό την επίβλεψή του. Τόσο εμπιστοσύνη είχε στην χειραγώγηση που της είχε κάνει.
Έτσι και γίνεται λοιπόν. Η Κολίν μετά από 3 χρόνια απουσίας επιτέλους καταφέρνει να επικοινωνήσει με τους γονείς της. Όπως καταλαβαίνετε, η αντίδραση των δικών της ήταν πολύ έντονη, δεν πίστευαν πως μιλούν ξανά με την κόρη τους μετά από τόσο καιρό. Είχαν αρχίσει να χάνουν κάθε ελπίδα, όμως παρά τον ενθουσιασμό τους, αντιδρούν πολύ όρημα και έξυπνα. Καταλαβαίνουν πως το παιδί τους βρίσκεται σε μια κατάσταση μεγάλου περιορισμού και υποθέτουν πως έχει γίνει μέλος κάποιας αίρεσης. Οπότε δεν την πιέζουν, δεν θέλουν να την τρομάξουν, την παίρνουν με το καλό ώστε να μην την φοβήσουν και την απομακρύνουν. Η αντίδρασή τους αυτή λοιπόν θα είναι κομβικής σημασίας για την απόφαση που παίρνει ο Κάμερον το 1981 να αφήσει την Κολίν να δει τους γονείς της από κοντά. Μία μέρα του Μαρτίου λοιπόν το 1981, ο Κάμερον ανακοινώνει στην Κολίν πως κατάφερε να πάρει εκ μέρους της μία ειδική άδεια από την εταιρεία ώστε να μπορέσει να δει τους δικούς της από κοντά. Το μόνο που είχε να κάνει η Κολίν, κυρίες και κύριοι, είναι να έχει πίστη σε εκείνον, να του έχει εμπιστοσύνη δηλαδή, και να καταθέσει και 30.000 δολάρια για τα έξοδα του ταξιδιού όπου θα γινόταν, αφού θα έπρεπε, όπως της είπε, να παρακολουθείτε καθόλη τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού από την εταιρεία. Η Κολίν ενημερώνει την οικογένειά της για το ποσό και εκείνοι, όπως είναι φυσικό, θέλουν διακαώς οι άνθρωποι να δουν την κόρη τους μετά από τόσα χρόνια, οπότε και δίνουν το ποσό που του ζήτησε. Πριν ξεκινήσουν όμως για το ταξίδι της αντάμωσης, ο Κάμερον περνάει την Κολίν από ένα ισχυρό τεστ εμπιστοσύνης. Της δίνει ένα όπλο και της λέει πως για να αποδείξει ότι είναι πιστή σε εκείνον θα πρέπει να το βάλει μέσα στο στόμα της και να πατήσει τη σκανδάλη. Τι λέτε, θα την πατούσατε? Η Κολίν πάντως, παιδιά, την πάτησε. Και όπως τα καταλάβατε, το όπλο ήταν άδειο. Η Κολίν Σταν λοιπόν 4 χρόνια μετά καταφέρνει να δει τους γονείς της από κοντά. Μάλιστα, ο Κάμερον την άφησε μόνη της μαζί τους για πάρα πολλή ώρα. Τόσο εμπιστοσύνη της είχε ότι δεν θα πει την αλήθεια, παιδιά. Άλλωστε, η Κολίν, που ήθελε πολύ να πει τη συγκεκριμένη αλήθεια, δεν μπορούσε να την πει αφού απειλούταν η ζωή και εκείνης αλλά και της οικογένειάς της από την εταιρεία. Οπότε κατέληξε να λέει στους δικούς της πως ο Κάμερον ήταν το αγόρι της. Οι γονείς της όμως, κυρίες και κύριοι, για άλλη μια φορά φέρονται πάρα πολύ έξυπνα. Συμπεριφέρονται με μεγάλη προσοχή στην εγκλωβισμένη κόρη τους, ώστε να μην την πιέσουν, να μην την τρομάξουν, είτε εκείνη δηλαδή, είτε και τον Κάμερον, οπότε την αφήνουν να φύγει κανονικότατα μαζί του. Ίσως βέβαια να μην έκαναν αυτήν την κίνηση εάν γνώριζαν τη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο ίσως πολλοί να αναρωτιέστε ποιοι είναι οι Τζάνις και Κάμερον, πώς κατέληξαν να είναι μαζί, γιατί κάνει όσα κάνει αυτός ο άνδρας. Το πραγματικό επίθετο του Κάμερον, κυρίες και κύριοι, δεν είναι Power, αλλά Hooker και είχε γεννηθεί τον Νοέμβριο του 1953. Ναι, καλά καταλάβατε κάποιοι, είναι σχεδόν συνομήλικος με την Κολίν. Σε αντίθεση τώρα με άλλα origin stories εγκληματιών που έχετε ακούσει σε αυτή την σειρά επεισοδίων, εκείνος προερχόταν από μια πολύ φυσιολογική οικογένεια. Το μόνο αρνητικό στην παιδική του ηλικία ήταν πως μετακόμιζαν πολύ συχνά με την οικογένειά του για επαγγελματικούς λόγους, οπότε δεν μπορούσε σαν παιδί ο Κάμερον να φτιάξει κάποια δυνατή φιλία. Όλα αυτά ίσιαν μέχρι το 1969, γιατί τότε καταφέρνουν να εγκατασταθούν στο Red Bluff της Καλιφόρνια. Εκεί λοιπόν, σε ηλικία 16 ετών, ο Κάμερον πιάνει δουλειά στο τοπικό εργοστάσιο ξυλίας. Αλλά επίσης γνωρίζει και την 15 ετών, παρακαλώ τότε, Τζάνις. Μία πολύ χαμηλών τόνων κοπελίτσα που δεν μιλούσε, έμοιαζε πολύ ευάλωτη και φοβική. Χαρακτηριστικά που ο μόλις 16 ετών Κάμερον μπορούσε να εκτιμήσει από τότε, αφού στα επόμενα χρόνια εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο τον αδύναμο χαρακτήρα της Τζάνις για να δοκιμάσει πάνω της ό,τι αξεσουάρ βασανισμού έφτιαχνε. Ας επιστρέψουμε όμως τώρα πίσω στην Κολίν.
Η Κάμερον και Κολίν μόλις έχουν επιστρέψει από την επίσκεψη στους γονείς της. Όμως ο πρώτος έδειχνε πολύ αναστατωμένος από όλα όσα είχαν γίνει, γιατί όπως είπε στην Κολίν, ήταν πολύ εκδηλωτική και άνετη με τους δικούς της και έπρεπε να τιμωρηθεί για αυτό. Της είπε πως αυτό που έκανε είναι δείγμα ασέβειας προς το πρόσωπό του, οπότε και τον Μάρτιο του 1981 βάζει ξανά την Κολίν μέσα στο κουτί κάτω από το κρεβάτι για 23 ώρες το 24ωρο και κρατάει αυτή την ρουτίνα έως τον Μάιο του 1984. Για 3 χρόνια η Κολίν έβγαινε έξω από το κουτί μόνο για τις βασικές της ανάγκες ή για να την βιάσει ο Κάμερον πάντοτε κρυφά από την Τζάνις. Ένα κουτί που να σας πω εδώ ήταν σχεδόν άδειο στο εσωτερικό του, το μόνο που περιείχε μέσα του ήταν μια κολλημένη φωτογραφία μιας μικρής σε ηλικία εμφανίσιμης κοπέλας που δεν είχε δει ποτέ η Κολίν όσο ήταν ο όμηρος του ζευγαριού, αλλά ούτε είχε ακούσει και το ζευγάρι να μιλάει για κάποιο παρόμοιο πρόσωπο. Κρατήστε το όμως. Μπορεί λοιπόν ο Κάμερον να βίαζε κρυφά την Κολίν από την Τζάνις, όμως η δεύτερη είχε αντιληφθεί τι έκανε ο άντρας της και είχε αρχίσει σιγά σιγά να την θύρει αυτό μέσα της. Από το 1984 και μετά, ο άρρωστος άντρας αποφασίζει και πάλι να δώσει αρμοδιότητες και ευθύνες στην Κολίν, μέχρι που και πάλι λόγω αυξημένων αναγκών την βάζουν ή μάλλον της δίνουν το προνόμιο να εργαστεί εκτός σπιτιού. Έτσι και έγινε. Η Κολίν πιάνει δουλειά ως οικονόμος σε ένα τοπικό σπίτι. Και κάθε μήνα με το που πληρωνόταν ήταν υποχρεωμένη να παραδίδει ολόκληρο τον μισθό της στον Κάμερον. Και αν έδειχνε πολύ καλή διαγωγή κάποιο μήνα, τότε ίσως να της άφηνε 20 δολάρια για να κρατήσει δικά της. Δηλαδή, κυρίες και κύριοι, για να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρίσκεται η Κολίν. 7 χρόνια μετά την απαγωγή της, έκανε όλες τις δουλειές του σπιτιού, πρόσεχε τα παιδιά του ζευγαριού, δούλευε ως οικονόμος σε ένα άλλο σπίτι, της έπαιρναν όλα τα λεφτά που έβγαζε, την βίαζε ο Κάμερον και όλα αυτά ενώ κοιμόταν μέσα σε ένα κουτί στην χειρότερη ή στο πάτωμα του μπάνιου στην καλύτερη. Και αν κάτι έκανε λάθος, έπρεπε να υποστεί τα βασανιστήρια του κυρίου της, όπως ήθελε ο ίδιος να τον αποκαλεί. Πραγματικά δεν ξέρω καν εάν η φράση «ζωντανός εφιάλτης» μπορεί να χαρακτηρίσει επάξια αυτό που ζούσε 27χρονη πλέον Κολίν Σταν. Όπως καταλαβαίνετε, με 3 μισθούς, τα οικονομικά του Χούκερ και της οικογένειάς του είχαν αρχίσει να πηγαίνουν πολύ καλά. Εκείνος όμως, όπως και όλα τα άρρωστα μυαλά, όταν τα πράγματα πάνε καλά, πλήττουν. Και αποφασίζει να καταπολεμήσει αυτή την πλήξη ο Χούκερ, ζητώντας από την Τζάνις να κάνουν τρίο με εκείνον και την Κολίν. Αυτή ήταν η πρώτη κίτρινη κάρτα για τον δράστη μας. Εννοείται πως η Τζάνις αρνείται να το κάνει αυτό, όσο και αν την πίεζε ο Κάμερον καθημερινά, μάλιστα έβαζε την βίβλο ως παράδειγμα για να δικαιολογήσει την πράξη του, εκείνη όμως αρνιόταν συνεχώς. Όμως παιδιά, επειδή τον φοβόταν, κάποια στιγμή ενέδωσε. Να σας υπενθυμίσω ότι μιλάμε για μια γυναίκα που είναι με αυτόν τον άνδρα από τα 15 της. Μέχρι που ο Κάμερον τον Ιούλιο του 1984 κάνει ένα ακόμη μεγάλο λάθος. Ανακοινώνει στην Τζάνις πως θέλει να παντρευτεί και την Κολίν, πως θέλει δηλαδή να έχει και δεύτερη σύζυγο με άλλα λόγια. Και εδώ ήταν που η Τζάνις έβγαλε κόκκινη κάρτα στο σύντροφό της και αποφάσισε να δράσει. Εκεί ακριβώς αντιλήφθηκε, κυρίες και κύριοι, πως όσο και να πει σε αυτόν τον άνθρωπο ναι, όσα και να τη ζητάει και αυτή να τα δέχεται, πάντοτε εκείνος θα ζητάει και κάτι παραπάνω. Γι' αυτό τι έκανε, πήγε αρχικά και αποκάλυψε τα πάντα ό,τι έκαναν όλα αυτά τα χρόνια με τον άντρα της στον πάστορα της τοπικής εκκλησίας, όπου εκείνος με τη σειρά του την συμβούλεψε να αφήσει τον άντρα της, αλλά επίσης να αφήσει και την Κολίν ελεύθερη. Η Τζάνις μπορεί αρχικά να μην άκουσε αυτές τις συμβουλές, όμως μετά από πολλές εξομολογήσεις και συζητήσεις με τον συγκεκριμένο πάστορα, τελικά πείθεται να κάνει το σωστό. Στις 9 Αυγούστου του 1984, η Τζάνις μετά από την συνομιλία της με τον πάστορα, πηγαίνει κατευθείαν, παίρνει από τη δουλειά της την Κολίν και της αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για την ψεύτικη ιστορία της εταιρείας με την οποία ο Κάμερον απειλούσε την Κολίν αλλά και την οικογένειά της.
Η κολλήρη σχεδόν καταραίει από το άκουσμα των όσων της αποκάλυψε η Τζάνις, όμως η δεύτερη την βοηθά να αντιδράσει όπως πρέπει για να καταφέρουν να απομακρυνθούν από τον επικίνδυνο Κάμερον Χούκερ. Και ευτυχώς, την επόμενη μέρα, χωρίς να πούν τίποτα στον Κάμερον, μαζεύουν τα πράγματά τους, παίρνουν τα παιδιά και πάνε να μείνουν στο πατρικό της Τζάνις που ήταν στην ίδια πόλη, κοντά στο τροχόσπιτο που έμεινε. Εκεί η Κολίν κατευθείαν επικοινωνεί ξανά με τους γονείς της τηλεφωνικά, όπου και τους ζητάει να της στείλουν χρήματα για να μπορέσει να πάρει το λεωφορείο της επιστροφής. Εννοείται πως οι άνθρωποι ανταποκρίθηκαν αμέσως και έτσι η Κολίν την αμέσως επόμενη ημέρα και μετά από 7,5 χρόνια εχμαλωσίας και φρικτών βασανιστήριων ήταν επιτέλους ελεύθερη. Ο Κάμερον, μόλις μαθαίνει για τη φυγή της Κολίν, ξεσπάει σε κλάματα, ενώ η Τζάνις, που είχε φύγει για μία εβδομάδα από το τροχόσπιτο που ζούσαν με τον άντρα της, τελικά επιστρέφει πίσω σε εκείνο. Όμως του ζητάει ένα μόνο πράγμα: να καταστρέψει ό,τι συσκευή βασανιστηρίου έχει κατασκευάσει όλα αυτά τα χρόνια, και για να μην κάνει ξανά ό,τι έκανε στην Κολίν, αλλά και για να καταστρέψει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία. Επιπλέον, παρακαλάει και την Κολίν να μην μαρτυρήσει τίποτα στην αστυνομία από αυτά που τους έκανε ο Κάμερον, διότι όπως της ανέφερε, μπορεί ναι με να είναι ένα τέρας, αλλά είναι και ο πατέρας των παιδιών της. Ο Κάμερον δέχεται το αίτημα της γυναίκας του, όμως το μέλλον δεν θα ήταν και τόσο ευίωνο για το ζευγάρι. Για τους επόμενους μήνες η Τζάνις δεν θα μπορούσε ούτε να φάει αλλά ούτε και να κοιμηθεί. Πάθαινε πολύ συχνά κρίσεις πανικού από το άγχος πως τώρα που λείπει η Κολίν, ο Κάμερον θα γυρίσει μια μέρα στο σπίτι και θα θέλει να βασανίσει ξανά εκείνη όπως έκανε και παλιά. Μην μπορώντας λοιπόν να το αντέξει αυτό, 1,5 χρόνο μετά η Τζάνις αποφασίζει να αφήσει ξανά τον Κάμερον και αυτή τη φορά μια για πάντα. Δεν είχε όμως σκοπό, κυρίες και κύριοι, να τον δώσει στις αρχές. Αυτό όμως άλλαξε όταν μετά από λίγους μήνες επέστρεψε στο τροχόσπιτο για να τσεκάρει αν είχε καταστρέψει ο Κάμερον τις συσκευές βασανιστηρίων όπως του είχε ζητήσει και ανακάλυψε πως όχι απλά δεν τις είχε καταστρέψει, αλλά ότι κατασκεύαζε και νέες. Αυτή ήταν και η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Η Τζάνις πάει αμέσως στην αστυνομία και πριν πει το οτιδήποτε, κάνει μια πάρα πολύ έξυπνη κίνηση. Ζητάει ασυλία. Δηλαδή, με απλά λόγια, παιδιά, τους λέει: θα σας πω εγώ όλη την αλήθεια, με κάθε λεπτομέρεια, αλλά ό,τι και να γίνει, δεν θα δικαστώ για τίποτα και ας έχω εμπλακεί στην ιστορία που θα σας διηγηθώ. Οι αρχές, παρόλο που αρχικά ήταν πολύ διστακτικές, τελικά δέχονται τον όρο και η Τζάνις, που τα λέει όλα, και όταν σας λέω όλα το εννοώ, τα λέει όλα, λέει για την απαγωγή της Κολίν και όσα της είχαν κάνει όλα αυτά τα 7,5 χρόνια, αλλά επίσης αναφέρει στις αρχές και μία άλλη περίπτωση, όπου σε αυτή την περίπτωση ο Κάμερον δεν βασάνισε απλά το θύμα του, αλλά το σκότωσε κιόλας, ένα χρόνο πριν από την απαγωγή της Κολίν. Και το όνομα της κοπέλας αυτής ήταν Μαρλίζ Σπάν. Η κοπέλα δηλαδή με την οποία ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο, της οποίας η φωτογραφία ήταν κολλημένη μέσα στο κουτί που έμενε μέσα του για χρόνια η Κολίν. Ο Κάμερον στο δικαστήριο που έγινε για την υπόθεση της Κολίν παραδέχτηκε τα όσα έκανε, αλλά υποστήριξε πως όλα έγιναν με τη θέλησή της και πως εκείνη όχι μόνο δεν βασανιζόταν, αλλά τα απολάμβανε κιόλας. Οι συνήγοροι του τώρα προσπαθούσαν να πατήσουν πάνω στην ερώτηση: γιατί δεν έβγαινε η Κολίν εφόσον είχε τη δυνατότητα να το κάνει τόσα χρόνια? Όμως οι ειδικοί ψυχολόγοι που δούλεψαν πάνω στην υπόθεση επιβεβαίωσαν πως οι τακτικές του Κάμερον είχαν κάνει την Κολίν να μην μπορεί να αποδράσει από αυτόν ούτε σωματικά αλλά ούτε και εγκεφαλικά. Μετά από 2,5 μέρες διαβουλεύσεων λοιπόν, ο Κάμερον Χούκερ, το τέρας που σκότωσε μία κοπέλα και βασάνισε μία άλλη για 7,5 ολόκληρα χρόνια, καταδικάζεται σε 104 χρόνια φυλάκιση. Ο δικαστής της υπόθεσης, μετά το τέλος και την ανακοίνωση της απόφασης, δήλωσε πως ο Χούκερ είναι ο χειρότερος ψυχοπαθής που έχει ποτέ αντιμετωπίσει μέσα στο δικαστήριο.
Η Τζάνις μετά από λίγα χρόνια κατάφερε να φτιάξει ξανά τη ζωή της, παντρεύτηκε έναν άλλον άνδρα, άλλαξε το επίθετο των παιδιών της και πλέον εργάζεται ως κοινωνική λειτουργός. Η Κολίν Στάν από την άλλη ποτέ δεν κατάφερε να ξεπεράσει στο 100% τα όσα της συνέβησαν από τα 20 μέχρι τα 28 της χρόνια, αφού το συμβάν αυτό της είχε δημιουργήσει χρόνια ψυχικά τραύματα. I just cried out to God. For his help and just said please. I just felt so broken and so violated. Αυτό που την κάνει να νιώθει καλύτερα μέχρι και σήμερα είναι να μοιράζεται την ιστορία της και να βοηθάει κόσμο που έχει περάσει δυστυχώς παρόμοιες καταστάσεις. Κάνει διαλέξεις, έχει γράψει ένα βιβλίο, αλλά συμμετέχει και σε εκπομπές ή ντοκιμαντέρ που θέλουν να καταπιαστούν με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αυτό όμως που σας άφησα για το τέλος, κυρίες και κύριοι, είναι πως ο Κάμερον Χούκερ φέτος κατά 99% θα αποφυλακιστεί μέσω μιας νομοθεσίας που ισχύει στην Αμερική. Και η νομοθεσία αυτή λέει πως όταν ένας τρόφιμος άνω των 60 ετών έχει εκτίσει πάνω από 25 χρόνια φυλάκισης, τότε μπορεί να ελευθερωθεί. Εσείς τι λέτε, συμφωνείτε ο Κάμερον Χούκερ να ελευθερωθεί το έτος 2023 σε ηλικία 70 ετών ή του αξίζει να πεθάνει στη φυλακή? Γράψτε μου στα σχόλια. Αυτή λοιπόν ήταν η πολύ άρρωστη ιστορία της Κολίν Στάν, της σκλάβας του ξυλουργού από το Red Bluff της Καλιφόρνια. Τώρα λοιπόν που ακούσατε ολόκληρη την ιστορία, θα ήθελα να μου γράψετε ένα σχόλιο με τον τίτλο που θα είχε η ταινία που θα καταπιανόταν με όσα ακούσατε. Εγώ είμαι ο Θωμάς, εάν σας αρέσουν οι αληθινές ιστορίες thriller, πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσετε τα επόμενα επεισόδια. Μείνετε ασφαλείς και εμείς θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα.